τηλεφωνικές απάτες χωρίς τέλος με θύματα πολίτες που χάνουν μικρές περιουσίες από τα σχέδια απατεώνων που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Η πρόσφατη σύλληψη ενός 46χρονου από τη Βουλγαρία αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό κυκλωμάτων που χτυπούν χωρίς έλεος εδώ και πολλά χρόνια. Ο δράστης, ο οποίος διέμενε σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, παραπλανούσε τα θύματά του, ισχυριζόμενος ότι συγγενικά τους πρόσωπα είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με σκοπό να τους αποσπάσει χρηματικά ποσά. Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του 9.270 ευρώ και κοσμήματα αξίας τα οποία αποδόθηκαν στα θύματα. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, πολύ άτιμο είναι. Αλλά δυστυχώς έχουν βρει αυτόν τον τρόπο να εξαπατούν τον κόσμο. Είναι συχνές αυτές οι περιπτώσεις και πρέπει να προσέχει ο κόσμος, ειδικά οι ηλικιωμένοι, γιατί υπάρχουν πολλές παγίδες. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει αυξηθεί πολύ τελευταία. Παίρνουν ανώνυμα και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, πιστεύω γι' αυτό, ώστε να μην χτυπάνε τα τηλέφωνα. Ο 46χρονος από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαπατούσε από κοινού με δύο άλλα άτομα, έχοντας καταφέρει να αποσπάσει συνολικά 6.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ από δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Ο συλληφθής παραδέχθηκε ότι γνώρισε τον εγκέφαλο του κυκλώματος μέσω διαδικτύου, ο οποίος τον έπεισε να συμμετάσχει στις τηλεφωνικές απάτες. Παρά την επιτυχία των αρχών, στη σύλληψη του δράστη συνεχίζονται οι έρευνες για την εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι λυπηρό. Μάλιστα, προ δύο μέρες πήραν τη γυναίκα μου και της είπαν για το γιο μου ότι έχει σπάσει το πόδι του. Άρχισε και έκλαιγε αυτή και έχει κινητικά προβλήματα. Και λέει, πάρτε το σύζυγό μου. Μίλησα εγώ, λέει, γιατρός Στάδε από το Πεπαγνή. Έχει σπάσει την κνήμηση, τρία του έχουμε βγάλει ακτινογραφία. Λέω, τι μπορώ να κάνω εγώ, και μου κλείνει το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, πήρα το γιο μου, λέει, μια χαρά είμαι. Είναι απόρριτος αριθμός, πήραμε, δεν μπορούμε να πάρουμε. Συμβαίνει συνεχώς γύρω μας και προχθές συνέβησε μια κυρία στη γειτονιά μου. Δεν ξέρω, πρέπει ίσως η πολιτεία να πάρει περισσότερα μέτρα, να ενημερωθεί περισσότερο ο κόσμος και ειδικότερα οι ηλικιωμένοι, γιατί σε αυτούς επιτοπλίστων απευθύνονται. Και βέβαια εμείς που καταναλώνουμε, που χρησιμοποιούμε πολύ τις διαδικτυακές συναλλαγές και θα πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Οι πολίτες του Ηρακλείου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για δεκάδες κρούσματα, με πολλούς να αισθάνονται ευάλωτοι μπροστά στις επιθέσεις των επιτίδιων. Παρά τη σύλληψη του δράστη, οι κάτοικοι ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας και ενημέρωσης από τις αρχές, καθώς οι απατεώνες φαίνεται να στοχεύουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι. Πάντως, η αστυνομία της Κρήτης για μία ακόμη φορά εφιστά την προσοχή των πολιτών που, παρά τις συστάσεις, εξακολουθούν να πέφτουν θύματα των κυκλωμάτων που πλέον λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Πολύ κακό. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, να ηρεμήσουμε επιτέλους και να σταματήσει όλη αυτή η μάστιγα. Ναι, να γίνει περισσότερη ενημέρωση, έτσι ώστε να γνωρίζουν ότι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο και να προσέχουν να μην ανταποκρίνονται στις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις που τους γίνονται.